Είναι μια πρώτη ενημέρωση που γίνεται για τον προπολογισμό, ύστερα από την καταιγίδα μέτρων που μας ήρθε με τον πρόσφατο αυτό νόμο του 4178 του 2013, που ψηφίστηκε, όπως όλοι ξέρετε, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Είναι ο ίδιος νόμος με τον οποίο δημιουργήθηκε το οικονομικό παρατηρητήριο των Δήμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και επίσης τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι σχολικοί φύλακες και αργότερα θα τεθούν και οι δημοτικοί αστυνομικοί. Αυτός λοιπόν ο νόμος μας επιβάλλει να έχουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού τέλος Ιουνίου να το υποβάλουμε στον καινούριο αυτό θεσμό που λέγεται Οικονομικό Παρατηρητήριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εννοείται φυσικά ότι για την πρώτη χρονιά δεν θα μπορούσαμε να συμμορφωθούμε προς αυτή μας την υποχρέωση και γι' αυτό το λόγο πρόβλεψε ο νομοθέτης ώστε το σχετικό σχέδιο του προϋπολογισμού να υποβληθεί αρχές Σεπτεμβρίου. Μας ήρθε μάλιστα και μία εγκύκλιος αρχές Αυγούστου που μας δίνει τη διαταγή, μας εντέλεται το κράτος μας, αυτό το φοβερό κράτος που είναι τόσο συνεπές ως προς το όλα τα άλλα. Μας εντέλεται λοιπόν να έχουμε τελειωμένο το σχέδιο προϋπολογισμού στις 2 Σεπτεμβρίου. Αυτό φυσικά είναι αδιανόητο. Την ίδια εποχή που οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνουν τις διακοπές τους και είναι κλειστά τα υπουργεία και παίρνουν τηλέφωνο για να μας δώσουν διευκρινήσεις και δεν απαντάει κανένας, εμείς εδώ να ανακαλέσουμε τις άδειες των υπαλλήλων, να τρέξουμε τα πράγματα και να είμαστε έτοιμοι και με τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ώστε να περάσει το σχέδιο του προπολογισμού από όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία που όλοι ξέρετε από τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ο προπολογισμός δεν θα είναι έτοιμος στις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά θα είναι αρκετές μέρες αργότερα, ίσως και στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τι θα έχει ο προπολογισμός τώρα? Γιατί δεν μας βάζουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι μονάχα όσον αφορά τις τυπικές διαδικασίες, αλλά και στο πώς θα είναι γραμμένος ο προπολογισμός. Λοιπόν, ενδεικτικά σας λέω ότι ο προϋπολογισμός φέτος θα είναι τόσο χαμηλός όσο ποτέ δεν ήτανε του Δήμου Καβάλας. Δηλαδή φανταστείτε, σας θυμίζω και εσάς και στους ακροατές και τους τηλεθεατές και όλους και τους αναγνώστες των εφημερίδων ότι σήμερα ο Δήμος Καβάλας είναι ένας διπλός Δήμος, έτσι, Δήμος Καβάλας και Δήμος Φιλίππων. Με τον προϋπολογισμό και τον καινούριο θα είμαστε σε επίπεδα πολύ πιο χαμηλά από τον προϋπολογισμό του 2010 του Δήμου Καβάλας μόνο. Γιατί αυτό? Γιατί για παράδειγμα η ΣΑΤΑ, δηλαδή τα χρήματα που θα μας δώσει το κράτος για τα τεχνικά μας έργα, θα είναι μειωμένη κατά 50%. Φέτος πήραμε γύρω στα 2 εκατομμύρια ή πρόκειται να πάρουμε μέχρι το τέλος χρονιάς. Από τώρα μας ειδοποίησαν ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράψουμε ένα ποσό λίγο παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Άρα η ΣΑΤΑ μας θα είναι περιορισμένη κατά 50%. Όσον αφορά τους ΚΑΠ, δηλαδή τις τακτικές μηνιαίες δόσεις που μας δίνουν για τα λειτουργικά μας έξοδα, και εδώ προβλέπεται μια μείωση της τάξης του 10% έναντι του 2013. Και γενικά μας βάζουν να υπακούσουμε σε τέτοιες τεχνικές, να εφαρμόσουμε τέτοιες τεχνικές στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, ώστε αυτός ο προϋπολογισμός να είναι πραγματικά αυτό που λέγανε κάποτε μίζερος και αντιαναπτυξιακός, να μην δίνει τη δυνατότητα στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο να ασκήσουν πολιτική στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας πάνω απ' όλα. Το αναφέρω γιατί τώρα είναι που θα πρέπει να ασχοληθούμε για το πώς θα περάσει ο χειμώνας, αλλά επίσης και στον πολιτισμό και όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, στον αθλητισμό και όπου αλλού επίσης δραστηριοποιείται ένας σύγχρονος Δήμος. Με τον τρόπο που θα καταρτιστεί ο προϋπολογισμός φέτος για το χρόνο, για το 2014, τα πράγματα είναι τόσο σκούρα που αναρωτιέμαι τι είδους τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε τελικά στο ελληνικό κράτος.